Καθώς η μάχη για την Τρίπολη συνεχίζεται με τους πιστούς στο Χαλίφα Χαφτάρ μαχητές να προσπαθούν να προελάσουν μερικά χιλιόμετρα πέρα από εδώ, οι γειτονιές της πρωτεύουσας της Λιβύης έχουν γίνει επανειλημμένα στόχος. Βρισκόμαστε στο σημείο μιας τέτοιας επίθεσης στη συνοικία Χαέι Ντισάχ. Εδώ, στις 17 Απριλίου, ένας όλμος σκότωσε 7 άτομα. Οι κάτοικοι λένε ότι δεν υπάρχουν στρατιωτικές υποδομές σε αυτή την περιοχή και ότι ένα σχολείο βρίσκεται στην άλλη γωνία. Καταγγέλουν αυτή την κατάπτυστη, όπως τη χαρακτηρίζουν, αδιαφορία για τους αμάχους σε αυτή τη διαμάχη. Ο Ρεγέτ Αλχαμί ακόμα δεν έχει ξεπεράσει όσα είδε στις 17 Απριλίου. Η μητέρα του, Ζενίπ, κοίτονταν στο πάτωμα με κομμάτια όλμου πάνω της. Όταν είδα αίματα παντού έχασα το μυαλό μου. Τώρα νιώθω περίεργα. Όταν η μητέρα σου πεθαίνει στα χέρια σου, χάνεις το μυαλό σου. Είχα πάθει σοκ. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Εκείνο το βράδυ έπεσαν δύο όλμοι. Κάτοικοι μας οδηγούν στο δεύτερο σημείο της επίθεσης, όπου σκοτώθηκε ένας άνθρωπος. Η γειτονιά είναι μουδιασμένη και σε πένθος. Τους βασανίζει το ερώτημα στο οποίο δεν έχουν πάρει απάντηση. Γιατί σε αυτούς? Βλέπετε πουθενά εδώ στρατιωτικές εγκαταστάσεις? Εδώ υπάρχουν μόνο ηλικιωμένοι και μικρά παιδιά όλο ζωή. Κοιτάξτε. Προς το παρόν είναι δύσκολο να πει κανείς ποιος έκανε την επίθεση. Όμως οι εσκεμμένες επιθέσεις κατά αμάχων και κατά περιουσίας αμάχων συνιστούν εγκλήματα πολέμου. Η Διεθνής Αμνηστία ζητά έρευνα. Έχουν περάσει 6 εβδομάδες από την έναρξη της επίθεσης του Χαλίφα Χαφτάρ για την κατάληψη της Τρίπολης. Πάνω από 400 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Πάνω από 60.000 αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.